Θα συζητήσουμε ένα θέμα πολύ σημαντικό, ένα θέμα που αφορά και τη Θεία Ευχαριστία. Ίσως τα τελευταία χρόνια, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας υποτιμάται σε μεγάλο βαθμό, γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο η Θεία Ευχαριστία να γίνεται τόσο τυπολατρικά, που πολλές φορές λέμε ότι η Θεία Κοινωνία είναι μόνο στις νηστείες, στις περιόδους της νηστείας, όπως της Μεγάλης Αρκωστής, τη νηστεία των Χριστουγέννων, των Αποστόλων ή της νηστείας της Παναγίας. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι το σημαντικότερο. Είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας και της ουρανίας βασιλείας. Αν οι Ισραηλίτες έτρωγαν το μάνα αλλά επέθαινον, εδώ μας λέει ο Χριστός ότι όποιος φάει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζώνη αιώνιο. Όταν ακούμε αυτό το ρητό, αυτό το σημαντικό λόγο του Χριστού, που ο ίδιος προσφέρει τον εαυτό του, και αυτό το είπε όταν και ο ίδιος έλαβε την ανθρώπινη σάρκα και να λέει στον άνθρωπο, σε μένα, σε όλους τους ανθρώπους, ότι αν δεν φάτε τη σάρκα μου, έτσι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι η ενανθρώπιση του Θεού είχε ως απότερο σκοπό την προσφορά της σάρκα και το αίμα του. Η προϋπόθεση είναι ότι μας οδηγεί στη σωτηρία, δηλαδή είναι το μέσον, αλλά και είναι εκείνη η πρόγευση, και αν συμμετέχουμε δηλαδή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αυτό μας οδηγεί στην Ουράνια Βασιλεία. Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, και ειδικότερα στους πρώτους τρεις αιώνες, οι χριστιανοί το βίωναν καθημερινό σχεδόν, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είτε γιατί βρισκόντουσαν σε εγρήγορση λόγω ότι οι χριστιανοί εδιώκονταν και πολλοί εμαρτύρησαν για τον Χριστό, και έτσι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας εκείνη την εποχή ήταν καθημερινή, ας το πω, θα έλεγε κανείς, ζωή, που οι χριστιανοί απολάβανε το μυστήριο της Ευχαριστίας. Ανά πάσα στιγμή οι άνθρωποι εκείνη της εποχής βρισκόντουσαν στο μαρτύριο και μαρτυρούσαν. Όμως, πολλές φορές, ας πούμε, δίνουμε μια εξήγηση και λέμε ότι εκείνη την εποχή ήταν άλλα χρόνια, άλλη εποχή, και αυτή τη στιγμή εμείς δεν είμαστε σε εκείνη την εποχή, άραγε δεν έχουμε τη δυνατότητα, ίσως, να λέμε εμείς, αλλά και δεν είμαστε άξιοι να βιώνουμε εκείνη την ζωή που βίωναν οι πρώτοι χριστιανοί. Αυτό βέβαια είναι μια διαστρεβλωμένη, ας το πω, θα έλεγε άποψη, γιατί δεν υπάρχει διαφορά εκείνη της εποχής με τη σημερινή εποχή. Δεν υπάρχει διαφορά, γιατί άλλοι ήταν οι χριστιανοί εκείνοι και άλλοι είμαστε εμείς. Απλώς εμείς δείχνουμε μία άγνοια, μία διαφορία, μία αμέλεια το να βιώνουμε και να συμμετέχουμε στη Θεία Ευχαριστία. Και βέβαια υπάρχει και μία διαστρέβλωση είτε από το Ιερατείο είτε από τους χριστιανούς ότι δεν μπορούμε να κοινωνούμε συχνά. Βέβαια, δεν θα πω το πόσο συχνά θα κοινωνάμε, γιατί δεν υπάρχει, ας το πω, ένας κανόνας που να ορίζει αυτό, αλλά αυτό που μας ορίζει η Εκκλησία και ο ίδιος ο Χριστός, ότι προσφέρει τη σάρκα Του και το αίμα Του για να έχουμε ζωή αιώνιο. Δεν εννοείται το να λέω ότι εγώ αγωνίζομαι για τη σωτηρία, αλλά συμμετέχω τυπικά, ίσως, και σπάνια στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Βέβαια, κατ' εξαίρεση,
όταν κάποιος, σας το πω, θα έλεγε κανείς για κάποια σοβαρά αμαρτήματα, στερείται αυτό το μυστήριο, αυτό κανονίζεται έτσι από το πνευματικό, αλλά αυτό που πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να είναι ένα βίωμα στη ζωή μας, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ να είμαστε σε εγρήγορση, σε μια επιμέλεια της ζωής μας, μας ενδυναμώνει, μας δίνει μια εσωτερική αναζωγόνηση για να αντιμετωπίζουμε και τους πειρασμούς και τους λογισμούς, τα πάθη, τις αδυναμίες, αλλά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η ζωή. Και στην παρούσα ζωή, αλλά βασικότερο είναι και στη μέλλουσα ζωή. Αυτό που αναφέρει, λέει εδώ πέρα, σε ένα λόγο του Αποστόλου Παύλου, είναι και του Ιερού Χρυσοστόμου, «Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, εκ του ουρανού καταβάλλω. Εάν τη σφάγει εκ τούτον του άρτος, ζήσετε εις τον αιώνα». Έτσι. Πόσο σημαντικό είναι αυτός ο λόγος και πόσοι άλλοι λόγοι που αναφέρεται στη Θεία Ευχαριστία, ότι εγώ είμαι η ζωή αιώνιος, εγώ είμαι ο άρτης της ζωής. Όπως στα υλικά φαγητά στη βρώση, όπως έχουμε τον άρτον ως σημαντικότερο γεύμα, συνοδεύεται δηλαδή με όλα τα γεύματα, ο επίγειος άρτος που μας στηρίζει, ας το πω υλικός, πόσο μάλλον αυτός ο άρτος της ζωής, που είναι το σώμα του Χριστού, που όσο εμείς φροντίζουμε να τρώμε τον άρτο, αυτό το ψωμί που τρώμε, το έχουμε, θα έλεγε κανείς, καθημερινός. Και φαγητό να μην έχουμε, θα πάμε αυτό τον άρτο. Αλλά αυτή η προσφορά του άρτου, το σώμα και το αίμα του Χριστού, εμείς το περιφρονούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βέβαια, αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουμε και την κατάλληλη κατήχηση. Δεν έχουμε δηλαδή, δεν έχουμε έτσι μια εκτενέστερη κατήχηση, ώστε να αποκτήσουμε αυτό το πνεύμα της εγρήγορσης. Και το πόσο σημαντικό είναι όταν μας λέει ο Χριστός ότι εγώ σας προσφέρω το σώμα μου, και εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω χρόνο ή αμελώ για αυτή την προσφορά, που σημαίνει αμελώ για τη σωτηρία μου. Αμελώ γιατί δεν φροντίζω τον εαυτό μου. Φροντίζω όλα τα πράγματα στη ζωή μου, φροντίζω για όλα τα επίγεια και τα τις μέρημνες της καθημερινότητας, που στο κάτω-κάτω οι μέρημνες δεν θα τελειώσουν ποτέ, αλλά και ποτέ δεν μας δίνουν λύσεις. Δεν μας δίνουν λύσεις. Αλλά εδώ ο ίδιος ο Χριστός, προσφέροντας το σώμα του και το αίμα του, μας λέει ότι σας προσφέρω τη μεγαλύτερη λύση, που είναι η ζωή την αιώνια. Έτσι. Είναι πολύ παρεξηγημένο το να λέει κανείς ότι πρέπει να κοινωνάει συχνά. Αυτό το ξέρουμε και από την εποχή και του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλο, ένα πολύ σημαντικό λόγο σε αυτό το θέμα, που ήταν παρεξηγημένο, όπως και μέχρι σήμερα. Ή όταν ο ιερέας βγάζει τη Θεία Κοινωνία, λέει ότι ξέρετε ότι τώρα δεν μπορεί να κοινωνήσετε, γιατί είναι Σάββατο, είναι Κυριακή. Αυτό είναι πάρα πολύ τραγικό, γιατί εκείνη τη στιγμή, αφού έκανε τη μετουσίαση και έγινε η ένωση, έτσι, αυτός ο υλικός άρτος, αυτό το κρασί που έγινε, ο άρτος έγινε σώμα και το κρασί έγινε αίμα, έγινε η μετουσίαση, η ένωση δηλαδή, και αρνούμεθα να λέμε ότι δεν μπορείτε να κοινωνήσετε. Είναι τραγικό, γιατί αρνούμεθα αυτό που έχουμε κάνει. Δηλαδή, το να προσφέρουμε εκείνη τη στιγμή το σώμα και το αίμα του και να λέμε ότι δεν μπορείτε να κοινωνήσετε. Αλλά τότε, γιατί έγινε η Θεία Λειτουργία, γιατί έγινε η Θεία Μετουσίας? Όλα αυτά όμως έρχονται σε αντιαντίθεση ως άρνηση της προσφοράς του Χριστού για να μας δώσει τη ζωή την αιώνια. Θα έλεγα ότι τελευταία, ας πούμε, έτσι,
Προσπαθώ αυτό, όλα τα, αυτό το θέμα να το μελετήσω από όλες τις πλευρές. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε υποτιμήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και αναγάγεται μέσα σε έτσι δικαιολογίες ότι μόνο μπορούμε να κοινωνάμε Χριστούγεννα, Πάσχα και ξέρω εγώ στην νηστεία της Παναγίας. Είτε πολλές φορές ας πούμε, έχουμε έτσι ασυναίσθητα ότι έχουμε την αίσθηση ότι μόνο τότε μπορούμε να προετοιμαστούμε και να κοινωνήσουμε. Ή πολλές φορές λέμε ότι εγώ θα κοινωνήσω τη Μεγάλη Ανάσταση γιατί είναι πολύ μεγάλη μέρα. Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε ότι η Θεία Κοινωνία εκεί της ημέρας είναι και η Θεία Κοινωνία της καθημερινής μέρας, είναι το ίδιο. Αλλά εκεί δείχνουμε την τυπικότητά μας. Δηλαδή, αν κοινωνήσει κάποιος κάποια καθημερινή μέρα, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, έτσι, τόσο μεγάλη ευλογία, όσο έχει μεγάλη ευλογία την ημέρα της Αναστάσεως, η ημέρα των Χριστουγέννων. Έτσι. Μην απατώμεθα σε αυτό. Δηλαδή, μην καλλιεργούμε ένα τέτοιο πνεύμα, μια τέτοια ερμηνεία στη ζωή μας. Αυτό σημαίνει ότι δείχνουμε την τυπικότητα. Ότι είμαστε τυπικοί χριστιανοί και ειδικά στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Θα μου πεις, εγώ δεν είμαι άξιος να κοινωνήσω, αυτό λέω, ότι δεν είμαι άξιος να κοινωνήσω και έτσι δεν προσέρχομαι να κοινωνήσω. Ουδής άξιος. Όπως και ο ιερέας λέει μια μυστική ευχή, την ώρα που κάνει τη θεία, την ώρα που κάνει τη μετουσίαση, έτσι. Ουδής άξιος το συνδεμένο τις αρχικές επιθυμίες και οι δονές του κόσμου. Άργε, είμαι άξιος να κάνω όλη αυτή τη διαδικασία. Όχι. Αλλά για την άφατο σε ασπλαχνία. Δηλαδή, όλα τα κάνουμε για την άφατον ασπλαχνία. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι περιορισμένη η ασπλαχνία του Θεού. Το έλεος του Θεού είναι άπειρο. Αλλά αυτό που πρέπει εκείνη τη στιγμή να αισθανθόμεθα, μία εσωτερική συντριβή, το πόσο σημαντικό είναι ότι εκείνη τη στιγμή ο Χριστός μας προσφέρει τον ίδιο τον εαυτό Του, γιατί είναι ο ίδιος ο Δημιουργός, ο ίδιος ο παροχεύς της σωτηρίας και της ουρανίας βασιλείας και αυτό που μας λέει, ελάτε, μας καλεί, μας προσφέρει. Και σίγουρα, ποιος θα προσεγγίσει, αυτός που μέσα του αισθάνεται μια συντριβή, αυτός που πραγματικά θέλει μέσα του να συμμετέχει και να είναι μέτοχος της ουρανίας βασιλείας. Μέτοχος. Πώς λέμε, έχουμε μετοχές στο χρηματιστήριο και όσο ανεβαίνει το χρηματιστήριο κερδίζω. Άρα και ας πούμε η μετοχή μου, όσο υπάρχει η μετοχή μου στο μυστήριο αυτό, μετέχω στην ουράνια βασιλεία. Από εκεί ας πούμε ο άνθρωπος φαίνεται ότι αναζητάει τη βασιλεία μέσα στη ζωή του για μέσω του μυστηρίου αυτού. Και είπαμε ότι είναι παρεξηγημένο αυτό. Αυτό πιο πολύ επήρθε περισσότερο από την τυπικότητα. Δηλαδή πολλές φορές αρκούμεθα να λέμε το τυπικό. Έτσι, να ασκούμε ένα τυπικό στη ζωή μας και εκεί εμποδίζουμε τον εαυτό μας να κάνουμε τα βήματα, να αρχίζουμε να αλλάζουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε έτσι πραγματικά να ζήσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και όπως ξέρετε, όπως πρέπει να ξέρουμε, ότι είναι δώρο η Βασιλεία του Ιωνώ. Μην σκεφτούμε ότι εγώ είμαι άξιος να κερδίσω τη Βασιλεία του Ιωνώ γιατί κάνω τον ΑΒ αγώνα, αλλά είναι δωρεάν. Είναι κάτι το οποίο το προσφέρει. Εάν ας πούμε ερμηνεύσουμε αυτή την προσφορά και αυτή τη δωρεά, τότες αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, όσο και αμαρτωλοί να είμαστε, λέει σε κάποιον ο οποίος κάποτε είχε πάει στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει, στο Πανάγιο Τάφο, και τόσο μέσα του αισθάθηκε και συντριβή, αλλά και δέος, και λέει, Κύριε, τι δώρο θέλεις να σου κάνω για αυτό που με αξίωσες να έρθω στον τάφο σου να προσκυνήσω. Άκουσε μια φωνή που του λέει, το μόνο δώρο που θέλω από σένα και από όλους τους ανθρώπους
να μου δωρήσετε τις αμαρτίες σας, να μου χαρίσετε τις αμαρτίες σας. Προσέξτε να δείτε αυτό. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Έτσι. Εάν αυτό μέσα μας το ερμηνεύσουμε ότι τελικά γιατί δυσκολεύουμε τον εαυτό μας να κάνουμε δώρο των αμαρτιών μας, γιατί μήπως μέσα μας πιστεύουμε ότι δεν είμαστε άξιοι να ζήσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά είναι γιατί είναι δωρεάν. Και όταν κάποιος κάνει ένα δώρο σε κάποιον, δεν το κάνει γιατί λέει ότι εσύ είσαι άξιος για αυτό το δώρο. Όχι. Έτσι, από το πιο ασήμαντο δώρο, είτε το πιο μεγαλύτερο δώρο, το κάνουμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος λέμε ότι στο κάνω δώρο. Δεν ζήτησε κάποιο αντάλλαγμα για να κάνει το δώρο, αλλά ακριβώς είναι η προσφορά από αγάπη. Δηλαδή, όπως και εμείς πολλές φορές δεν κάνουμε κάποιο δώρο. Αλλά δεν το κάνουμε γιατί το αξίζει, αλλά γιατί εγώ κάνω αυτή την προσφορά χωρίς να κρίνω το τι είναι αυτός ο άνθρωπος, αλλά είναι μια προσφορά σ' αγάπης. Και έτσι, για να έχουμε αυτή την, ας το πω, μετοχή, συμμετοχή δηλαδή, ότι η Θεία Ευχαριστία είναι δωρεά. Άρα η μόνη δωρεά που μας ζητάει από εμάς είναι να του δώσουμε τις αμαρτίες. Δεν ζητάει κάτι άλλο. Θεέ μου, ημάρτησα. Θεέ μου, έπεσα σε ένα ανώμημα και ξέρω μόνο εσύ μπορείς να με βοηθήσεις να το ξεπεράσω ή να το αντιμετωπίσω. Δεν θα με βάλει απέναντί του να απολογηθώ ή να με επιπλήξει είτε να με βάλει κανόνες. Αλλά όταν εγώ μέσα μου κάνω αυτή την εσωτερική, ας το πω, συντριβή, εκεί ανοίγεται χώρος για να δοθεί αυτό το δώρο. Έτσι. Αυτό που λέμε η Θεία Ευχαριστία, το σώμα του και το αίμα του. Γι' αυτό και βλέπετε ότι σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό παρεξηγημένο για το θέμα αυτό της συχνής Θείας Ευχαριστίας, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο οι άξιοι κοινωνάνε. Προσέξτε, αυτό είναι μια διαστρεβλωμένη, ας το πω, διδασκαλία. Μόνο οι άξιοι. Αλλά δεν ξέρουμε κανένας μας ποιος μέσα του αισθάνεται την ανάγκη να κάνει μια εσωτερική αναγνώριση και συντριβή και μπορεί ο άνθρωπος ανά πάσα στιγμή να συμμετέχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα που έχουμε τον ίδιο το ληστή. Ούτε ενάρετος ήταν, ούτε αρετές έχει κάνει, ούτε καλοσύνης, τίποτα. Αλλά εκεί τη στιγμή, πάνω στο Σταυρό, κάνει μια εσωτερική συντριβή. Εκεί τη στιγμή ο Χριστός του λέει ότι σήμερα με τεμού εστί εν το παραδείσο. Ούτε τον κατέβασε από το Σταυρό και να του πει πάνε κάνει μερικές αγαθοργίες, κάνει μερικές μετάνοιες, κάνει πολλές προσευχές, έτσι για να ξυλωθείς και μετά έλα να δούμε κατά πόσο μπορείς να έρθεις στην Ουράνια Βασιλεία. Όχι, εκεί τη στιγμή, με ένα λόγο του, σήμερα, ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα. Γιατί μέσα του πίστεψε ότι βλέπει έναν Χριστό εσταυρωμένο που εκεί τη στιγμή αναμένει το θάνατο, αλλά ομολογεί ότι αυτός είναι ο σωτήρας. Και ξέρετε ότι πώς μπορώ να καταλάβω το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και πώς μπορώ να το νιώσω μέσα μου και πώς μέσα μου δηλαδή να νιώσω τη βασιλεία του ουρανού και τη μετοχή μου στην Θεία Ευχαριστία όταν πιστέψω ότι αυτός είναι ο σωτήρας μου. Αυτό. Αυτό βέβαια εκφράζεται με μια εσωτερική συντριβή. Πόσο διαφορετικοί θα ήμασταν εμείς οι άνθρωποι εάν μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία. Εάν μπαίναμε σε αυτή την ουσιαστική διαδικασία και η συμμετοχή μας στην Θεία Ευχαριστία θα ήταν πολύ διαφορετική η ζωή μας. Γιατί?
όπως τα πρώτα χριστιανικά χρόνια και σε άλλες εποχές που ήταν οι χριστιανοί μέσα στη μυστηρική ζωή, μέσα τους υπήρχε πάντα μια κατάσταση αγάπης, επικοινωνίας, το κέντρο ήταν ο Χριστός στη ζωή τους, η ζωή τους ήταν πολύ διαφορετική, ποιοτική η ζωή τους και ζούσαν με αγάπη και ελπίδα, είχαν τέτοια πίστη μέσα τους που για αυτούς το μαρτύριο ήταν κάτι το οποίο το κάνανε γιατί πραγματικά αγαπούσαν τον Χριστό. Είχαν μια αυταπάρνηση. Ναι, όταν ο άνθρωπος δέχεται το μυστήριο της Ευχαριστίας, πραγματικά όταν το νιώθει μέσα του νιώθει μια αυταπάρνηση. Και τι θα πει αυταπάρνηση, γιατί όταν δέχεσαι τον Χριστό μέσα σου, δεν χωράει τίποτα άλλο. Ούτε λογική, ούτε σκέψεις άκερες, ούτε μέριμνες και φροντίδες περιττές, αλλά η μόνη σου φροντίδα, η μόνη μας φροντίδα είναι ότι ο Χριστός θέλουμε να ζει μέσα στην καρδιά μας. Έτσι. Αυτό είναι και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ναι. Μετά τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μας, άραξε η εξομολόγηση, αυτά είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν πιο προστά. Όταν λέμε ότι θα κάνουμε εσωτερική συντριβή, αυτονόητο είναι ότι η εσωτερική συντριβή τι είναι, είναι η εξομολόγηση. Όχι το τυπικό, προσέξτε να δείτε τώρα, λέω ότι τυπικά εξομολογούμε είναι κάτι το τυπικό. Αλλά η ουσιαστική εξομολόγηση είναι η συντριβή εσωτερική. Και η συντριβή τι κάνει, δημιουργούμε τον χώρο. Τον χώρο για να κατοικήσει ο ίδιος ο Χριστός. Και ξέρετε, όταν λέμε ότι γινόμαστε μέτοχοι και ότι ο Χριστός είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου μόνος του Χριστού, ότι αν αυτό θα πρέπει να το αισθανθούμε μέσα μας. Και δεν είναι μόνο ότι πήραμε, εμείς το βλέπουμε ένα άρτο, συγγνώμη, και ενώ είναι το σώμα του, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός στη ζωή μας. Όχι κατά φαντασία, όχι κατά φαντασία, γιατί έμπρακτα ο Χριστός εσαρκώθηκε. Αυτή η έσαρκο οικονομία δεν ήταν κατά φαντασία. Δεν πήγε σε έναν άνθρωπο ή σε μια άλλη σάρκα. Όχι. Μέσα του έλαβε τη σάρκα. Αυτή τη σάρκα για να είναι πιο πιστικός. Δηλαδή, όχι να το βλέπουμε εμείς κατά φαντασία. Εάν ήταν κάτι διαφορετικό και θα έλεγε ότι να λάβετε το πνεύμα μου, θα έλεγε τότε. Αλλά όχι τη σάρκα μου, αλλά τη σάρκα του. Αυτό μας λέει και το αίμα του. Δεν χρειάζεται προετοιμασία, αυτό που σου το πω. Η προετοιμασία αυτό είναι η συντριβή, εσωτερική. Την ώρα εκείνη τη στιγμή μπορεί να έχω συντριβή, ας πούμε, μπορεί να έχω νηστέψει μια μέρα από τον Πουστά. Και, γιατί ο ληστής νήστεψε. Δηλαδή, αυτό δεν καταργούμε κάποιες παράδοσες, κάποια τυπικά που γίνονται στην εκκλησία, ας πούμε, έτσι με αυτόν τον τρόπο. Η παράδοση. Τα παραβλέπουμε. Προσέξτε να δείτε ότι το τυπικό, που πολλές φορές αν μένουμε στο τυπικό, χάνουμε την ουσία. Αλλά αυτός που εφαρμόζει την ουσία, εφαρμόζει και το τυπικό. Αυτός που εφαρμόζει το τυπικό πρέπει να εφαρμόζει και την ουσία. Δηλαδή, εάν κάποιος είναι τιμωθάνατος, τι του λέμε, κοίταξε να νηστέψεις τρεις μέρες και μετά έρχονται... Ξηρέσεις αυτά λέμε. Ναι, αλλά ξέρετε να δείτε... ότι εμείς κολλιούμεθα πολλές φορές και μένουμε στο τυπικό, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι ο Χριστός ζητάει το τυπικό πράγμα, αλλά ζητάει κάτι το ουσιαστικό. Απλώς, το τυπικό τι είναι? Να μην περιφρονήσουμε τον νόμο του. Να μην λειτουργήσουμε, δηλαδή, να μην, αυτό που λέμε, να μην αγνοήσουμε την ουσία. Έτσι, να μην αγνοήσουμε την ουσία. Όταν ήταν ο Χριστός με τους μαθητές του, δεν νηστεύανε. Αυτό έγινε μετά. Ναι, προσέξτε να δείτε. Αλλά η νηστεία τι σημαίνει? Η νηστεία σημαίνει, είναι μια προϋπόθεση μιας εσωτερικής προσπάθειας, είναι ένα βοήθημα το να αντιμετωπίσουμε τα πάθη και τις αδυναμίες. Τα πάθη και τις αδυναμίες. Η νηστεία αυτό είναι. Η νηστεία είναι αρετή. Και η νηστεία, αν δεν γίνει με τρεις προϋποθέσεις, δεν είναι νηστεία. Και τι εννοεί αυτό?
ότι αυτό που θα κάνω να είναι κατά Θεόν. Θα κάνω με τη θέλησή μου και ότι αυτό που κάνω το αγαπάω. Αν μέσα μου κάνω την νηστεία και γονγίζω, δεν θα έχω καμία ωφέλεια. Δηλαδή αρχίζω και το κάνω, πάλι θα νηστέψω και αρχίζω και νηστεύω. Όχι. Αλλά όταν κάνω την νηστεία έτσι, είναι η αρετή. Είναι κάτι το οποίο με βοηθάει να αντιμετωπίσω τον εαυτό μου καλύτερα, πιο σωστά. Και όχι τυπικά, προσέξτε, όχι τυπικά, ουσιαστικά. Που σημαίνει ότι είναι αυτονόητο ο άνθρωπος που κάνει μια ουσιαστική προσπάθεια, όχι μόνο δεν καταλύει τους κανόνες και τα τυπικά, αλλά εμένει και στην ουσία. Και η ουσία είναι ότι ό,τι το κάνω κατά Θεό. Εγώ που καταλαβαίνω, κυρία Αρετή, για το πριν Χριστό, δεν είναι ότι η νηστεία, ουσιαστικά ο τύπος είναι η καθεμέρεια της ουσίας μας, δεν είναι, κατά τα τυπικά μας, δεν είναι. Ναι, ο τύπος με την ουσία πάει όμως, έτσι. Ναι, βέβαια. Ναι, δεν πρέπει να καταργήσουμε όμως και τον τύπο. Αυτό πιστεύω ότι θέλει να καταργήσει, έτσι. Όχι, δεν λέμε ότι καταργούν τον τύπο, γι' αυτό. Υπάρχουν εξαιρέσεις όπως έχουμε στον κανόνα, αλλά το τυπικό είναι τυπικό. Και δεν πρέπει να το... Όχι, δεν λέμε ότι καταργεί το τυπικό. Αλλά προσέξτε, πρέπει να προσέξουμε ότι όπως και οι Ιουδαίοι, όταν ας πούμε έβλεπες ότι τηρούσαν τους τύπους, έτσι, και τους κανόνες, χάσαν την ουσία, έτσι. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Η ουσία είναι γιατί το κάνω. Το ένα μαζί με άλλο. Ακριβώς. Ναι, είναι αυτονόητο. Γιατί αυτό που είπαμε ότι και αυτό που είπαμε για να έρθει μια εσωτερική συντριβή, δεν παίρνουμε μια βαριοπούλα και το συντρίβουμε τον αυτό, αλλά η συντριβή έρχεται, η νηστεία τι είναι, είναι ένα βοήθημα. Προσέξτε, δεν είναι αυτός σκοπός και η προπόθεση της σωτηρίας μας, αλλά είναι ένα βοήθημα. Άσκηση. Ακριβώς. Όλα είναι μια άσκηση στη ζωή μας. Γιατί, παράδειγμα, οι πρώτοι χριστιανοί δεν αισθάνονταν τόσο πολύ όσο εμείς. Γιατί? Γιατί ήταν σε εγρήγορση. Γιατί ήτανε, η ζωή τους ήταν σε εγρήγορση. Έτσι και έτσι. Έτσι αλλιώς, έτσι. Εμείς τώρα, αυτή τη στιγμή, δεν κάνουμε κάτι. Δεν κάνουμε. Κάνουμε, όχι ότι δεν κάνουμε, αλλά βλέπετε ότι όσο περνάει ο καιρός, κάπου δηλαδή μένουμε στα τυπικά μόνο. Και ότι κάπου αφήνουμε την ουσία. Και όταν λέμε. Ουσία βοήθεια όμως, είναι αυτό βοήθεια. Όχι, είναι βοήθεια. Δεν σου λέω ότι. Ναι, αυτό λέω ότι η βοήθεια είναι, αλλά πώς θα το κάνουμε ουσιαστικά. Έτσι. Δεν λέω ότι η Εκκλησία τα όρισε όλα αυτά. Κατά κάποιο προβλήμα. Ναι. Δεν πρέπει να βάλει μαζί ποτέ. Εγώ χρέσα πάντα χρέες. Ναι. Σήμερα ένιωθα τόσο πολύ που θα ήθελα παράδειγμα του χάρη να κοινωνήσω, αλλά δεν έχω κάνει. Έστω και την ανάλογη νηστεία χθες. Ένιωθα μέσα μου. Δηλαδή, άμα τρώμε και αυτό είναι. Προσέξτε να δείτε. Ωραία. Γιατί εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει μια γνώμη και μια άποψη. Σεβαστό. Αλλά να ξέρετε ότι όταν ξέρουμε ότι για μας το παν είναι το πιο σημαντικό να βιώνουμε τη Θεία Ευχαριστία, τότε ξέρετε κάνουμε και τη σωστή και την καλή, ας το πω, έτσι, προετοιμασία. Αυτό. Και είναι κάτι προσωπικό στον καθένα. Κάτι προσωπικό. Δηλαδή, τυχαίνει πολλές φορές να έρχεται κάποιος και να μου λέει: κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να νηστέψω όλη την νηστεία. Λέει. Λόγω της αδυναμίας. Τι θα του πούμε, όχι, θα τον νηστέψεις, αφού δεν μπορεί να τον νηστέψει, πόση νηστεία μπορείς να κάνεις? Μια εβδομάδα. Έστω και δύο μέρες πιο προσπάθεια. Όχι, γενικώς το λέω. Εάν μπορείς να κάνεις μια εβδομάδα και το κάνεις πραγματικά γιατί το νιώθεις, θα ωφεληθείς. Έτσι. Όχι να περιφρονήσουμε την νηστεία, ούτε να το προσδιορίσουμε όπως θέλουμε εμείς. Αλλά αυτά όλα, ας πούμε, είναι και στον τύπο, αλλά εμείς να κοιτάξουμε και την ουσία. Τον τύπο είναι κάτι το οποίο δεν το καταργούμε, δεν το περιφρονούμε. Αλλά όσο εμείς αναζητούμε την ουσία, όχι μόνο δεν θα κάνουμε τον τύπο, αλλά ακόμα θα κάνουμε και κάτι παραπάνω από αυτό που μας καθορίζει. Αλλά χωρίς αυτό να το κάνουμε ως επίδειξη, ότι εγώ, ξέρεις, το κάνω γιατί εγώ είμαι καλύτερος ή ότι εγώ είμαι πιο καλύτερος χριστιανός από σένα. Όχι. Αλλά εδώ πέρα είναι το πιο σημαντικό που να αναπτυχθεί μέσα μας. Στο θέμα της θείας ευχαριστίας. Παράδειγμα, λίγο ας πούμε έτσι στο λειτουργικό σημείο, έτσι να δούμε πώς γίνεται αυτή όλη η διαδικασία, έτσι 5 λεπτά και μετά από εκεί πέρα. Συγγνώμη, μια παρέμβαση. Ναι. Συγγνώμη, πάτα να πω να αναφέρω κάτι σε αυτό που έχει υποθεί μέχρι στιγμή. Καλά κάνετε και τονίζετε για την ουσία που λέτε. Και αυτό δεν γίνει.
Αλλά νομίζω ότι η νηστεία, έτσι όπως την βιώνουμε, είναι μία άσκηση. Είναι μία προετοιμασία και να τιμήσουμε και την ημέρα που θα... για το μυστήριο το έχουμε προτιμήσουμε. Να είμαστε όπως είναι ο ασκητής, ο αθλητής που θέλει να αθλήσει. Να κάνει μια προπόνηση, μια προετοιμασία. Κάτι τέτοιο νομίζω. Ναι, όλα αυτά είπαμε είναι βοηθήματα. Έξες, όλα είναι, πώς λέμε, εργαλεία που μας βοηθάνε να φτάσουμε στο σημείο να νιώσουμε μέσα μας την ανάγκη, έτσι, και να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας για να δεχθούμε έτσι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έτσι. Για να θυμίσουμε και το αντίδιο του Χριστός. Εγώ, να πω και εγώ, εγώ το αντιλαμβάνομαι ότι για να γίνει η συντριβή της καρδίας μπορεί να χρειαστεί να νηστεύουμε πολύ περισσότερο από τις διεπταγμένες νηστείες. Δηλαδή από τις τρεις μέρες. Μπορεί ο άλλος να χρειαστεί και 15 μέρες μέχρι να συντριβεί. Δηλαδή να φτάσει να καταπολεμήσει, δηλαδή να εγκρατευτεί από τα σαρκικά, από τις γλώσσες, από αυτά, πολύ περισσότερο από τα διεπταγμένα για να φτάσει στην συντριβή. Άρα δεν είναι αυτό που λέμε, ότι είναι ο καθένας κατά τον δοκούν. Το καθένας και κατά αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη και μέσα του δηλαδή προσπαθεί να φτάσει στο σημείο της συντριβής και να δημιουργήσει μέσα του το χώρο, έτσι, για να μπορέσει να νιώσει το σώμα και το αίμα. Λέει παράδειγμα, δύο λεπτά και μετά, ας πούμε, όπως ξέρετε, ένα πολύ σημαντικό, θα σας το πω έτσι, δεν χρειάζεται να σας το διαβάσω γιατί είναι κάτι το οποίο ίσως να το έχω πει αρκετές φορές, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι στην Αγία Πρόθεση που γίνεται όλη η διαδικασία, όλη δηλαδή η προετοιμασία που βγαίνει το Άγιο Σώμα, οι μερίδες που μνημονεύονται τα ονόματα και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζώτο και τεθνεώτων. Και θα έλεγα ότι ίσως οι νεότεροι να το αγνοούν σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, το λέω αυτό, όχι, δεν είναι κάτι διαφορετικό, το κάνω από άγνοια, ίσως και από έλλειψη κατήχησης. Πολλές φορές αγνοούμε το πόσο σημαντικό είναι η μνημόνευση των ψυχών, είτε ζώντων και τεθνεώτων. Γιατί, τι συμβαίνει, τι γίνεται εκεί πέρα, ότι στο αρτοφόριο, έτσι, εκεί που τοποθετείται το σώμα, η μερίδα της Παναγίας και των εννέα ταγμάτων, παράλληλα εκεί τοποθετούνται και οι μαργαρίτες, οι ψύχες που λέμε, ζώντων και τεθνεώτων, που εκεί πέρα είναι, πώς θα το πω, η πιο σημαντική, ας το πω, βοήθεια που έχουν οι ψυχές, οι ζώντες και οι τεθνεώτες. Γιατί, όταν, ας πούμε, μεταφέρονται τα δώρα από την Αγία Πρόθεση στην Αγία Τράπεζα, εκεί θα γίνει η μετουσίαση, εκεί που λέμε η ανέμακτος θυσίας. Οι ψυχές, οι οποίες έχουν μνημονευθεί, ενώνονται με το σώμα. Προσέξτε να δείτε, πολύ σημαντικό αυτό, ενώνονται οι ψυχές, αγιάζονται. Δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι το οποίο μνημονεύσαμε και τελείωσε, αλλά όλη αυτή η διαδικασία και όλο αυτό που γίνεται, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είναι πολύ πολύ σημαντικότερο. Ένα από τα πιο σημαντικότερα. Είναι σαν να μετέχουν της Θείας Κοινωνίας, δηλαδή. Ακριβώς. Και οι ψυχές που δεν συμμετέχουν στην Εκκλησία, που μνημονεύονται, βλέπετε ότι αγιάζονται. Και πώς αγιάζονται, θα μου πεις τώρα, ο άλλος μπορεί να είναι στον κόσμο του. Αλλά η συμμετοχή τους είναι ένα βοήθημα. Και πόσο μάλλον βέβαια των κεκοιμημένων, που θα έλεγε κανείς ότι είναι η μεγαλύτερη βοήθεια που δέχονται οι ψυχές. Θα έλεγα ότι οι νεότεροι, λίγο το λέμε οι νεότεροι, γιατί κάπου δηλαδή το αγνοούμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν το δώσαμε και τόσο πολύ σημασία. Ναι, δεν το λέω αυτό κατηγορηματικός, γιατί είπαμε αυτό γίνεται γιατί είναι από έλλειψη κατήχησης.
πόσο αγνοούμε αυτήν τη μνημόνευση και πόσο έτσι θα αγνοούμε και τη Θεία Ευχαριστία. Η ένωση που γίνεται και εκεί τη στιγμή ότι οι ψυχές που ενώνονται με τον Χριστό, έτσι ο Χριστός μεσιτεύει. Είναι μεσίτης. Το μεσιτεύει, όχι μεσίτης, ο Χριστός είναι που δίδει δωρεά, έτσι, τη ζωή, την αιώνιο, παρέχει δηλαδή στον κάθε άνθρωπο να έχει αυτό το δώρο που είναι δωρεά της Βασιλείας του Ναρνό. Όπως ξέρετε, παλαιότερα στην Αγία Τράπεζα, την ώρα που γινόταν η ανέμακτος θυσίας, ήταν σκεπασμένη, ήταν καλυμμένη η Αγία Τράπεζα. Και αυτό ήταν γιατί να μην έχει ο κόσμος οικειότητα να βλέπει όλο αυτό. Γιατί εκεί γίνεται. Γι' αυτό και πολλές φορές κάποιοι παρεξηγούν ότι την ώρα που μπαίνουμε με τα τίμια δώρα μέσα στην Αγία Τράπεζα, έτσι, αυτή τη μεγάλη είσοδος, και κλείνει η ωραία πύλη. Βέβαια, κακός ο ιερέας που ξανανοίγει την πόρτα και κάνει ειρήνη πάση και βγαίνει έξω και όλα αυτά, αυτά είναι κακός. Δεν το λέω εγώ. Είναι το τυπικό, το λειτουργικό, ότι αυτά πιο πολύ είναι για τον κόσμο. Εκεί τη στιγμή δεν ανοίγει η ωραία πύλη. Αυτό είναι μόνο όταν είναι ο δεσπότης, μόνο τότε είναι ανοιχτό, αλλά ο ιερέας δεν πρέπει να ανοίγει την ωραία πύλη και να κάνει την ειρήνη πάση και άνω σχόμεν προς τα έξω. Όχι αυτά. Αυτά γίνονται εσωτερικώς, γιατί εκεί τη στιγμή είπαμε ότι γίνεται, είναι η πιο ωραία στιγμή που γίνεται η μετουσίαση, είναι, ας το πω, η πιο φοβερή στιγμή που κατεβαίνει το Πνεύμα του Άγιο και αγιάζει τα τιμία δώρα και έτσι... Ναι, και τα σάρια εκ των σών και όλα αυτά. Και να μην έχουμε... Είναι κάτι το οποίο θα έλεγε, ας πούμε, μα δεν πρέπει να βλέπουμε εμείς τι γίνεται. Όχι, δεν είναι θέαμα αυτό. Δεν πάμε να το δούμε σαν θέαμα, έτσι, για να δείξουμε τι κάνουμε. Αλλά είναι η πιο ιερότατη και πιο, ας το πω, ιερή στιγμή, που εκεί πέρα δεν είμαστε για θέαμα, ούτε είναι θέαμα αυτό, αλλά είναι ένα φρικτό θέαμα, το λέει κανείς, που γίνεται εκεί τη στιγμή. Και εκεί τη στιγμή θα έχουμε την ανάγκη να είμαστε μέσα μας με μια εσωτερική συντριβή και να κατανοούμε το πόσο σημαντικό και το πόσο ιερά στιγμή είναι, που εκεί πέρα δεν υπάρχει περιθώριο για θέαμα και να δούμε τι ωραία γίνεται αυτό. Έτσι. Και είπαμε και ο ιερέας μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα προς τα έξω και να βγαίνει και να φτιάχνει και αυτά. Απαγορεύονται. Έτσι. Πόσο σημαντικό είναι να αισθανθούμε δε εκείνη τη στιγμή. Την ιερότητα τη στιγμή που ο ίδιος ο Χριστός θυσιάζεται για μένα, για σένα, για όλο τον κόσμο. Έτσι. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι σίγουρα σε αυτό το θέμα χρειάζεται αρκετή κατήχηση για να έχουμε μια συχνή επικοινωνία με το μυστήριο αυτό. Και το λέμε συχνή επικοινωνία που σημαίνει ότι με η προϋπόθεση ότι έτσι και θα είμαστε σε γρήγορση, θα αντιμετωπίσουμε τα πάθη πιο εύκολα. Έτσι. Και η ζωή μας θα είναι πολύ διαφορετική. Πολύ διαφορετική. Γιατί λέει ο άνθρωπος όταν γίνεται κοινωνός του Χριστού γίνεται πιο κοινωνικός άνθρωπος. Βλέπετε τι αλλαγή γίνεται στον άνθρωπο. Γίνεται πιο κοινωνικός. Λέμε σήμερα ότι η κοινωνία μας είναι κλειστή. Σήμερα λέμε ότι η κοινωνία μας είναι, πώς θα το πω, προβληματική. Οι άνθρωποι αποξενώνονται, απομονώνονται. Γιατί? Ποια είναι η βασική αιτία? Τα οικονομικά? Όχι. Γιατί, ξέρω εγώ, δεν έχω ανέσεις? Όχι. Ακριβώς γιατί δεν συμμετέχω, στερούμε τις Θείες Κοινωνίες. Προσέξτε, Θεία Κοινωνία σημαίνει κοινωνία με τον Χριστό. Έτσι. Ο μικρογιώτας σημαίνει κοινός. Δηλαδή γίνομαι κι εγώ ένας κοινός άνθρωπος μαζί του. Δηλαδή ένας κοινωνός άνθρωπος. Επικοινωνώ δηλαδή, έτσι. Το ρήμα αυτό είναι κοινωνώ, επικοινωνώ μαζί του. Άρα και αφού επικοινωνώ με τον Χριστό, επικοινωνώ με και τον αδερφό μου, με τον συνάνθρωπό μου. Άρα μέσα μου αναπτύσσεται αυτή η κοινωνία των χριστιανών και με την κοινωνία των ανθρώπων. Έτσι. Τότε ο άνθρωπος μέσα του τι βγάζει? Τη χαρά. Έτσι. Και την καλημέρα που λέει,
Το λέει με τέτοια χαρά που ο άνθρωπος εκεί τη στιγμή αισθάνεται πόσο σημαντικό είναι να σου πει κάποιος καλημέρα. Έτσι. Αυτό που θα πει, που είναι και κοσμικό, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι η έκφραση της κοινωνίας που αισθάνθηκε ο άνθρωπος που έγινε μέτοχος της κοινωνίας του Χριστού. Έτσι αλλάζει ο άνθρωπος. Έτσι αλλάζει. Έτσι αλλάζει η ζωή μας. Έτσι αλλάζει ο τρόπος ζωής. Έτσι δημιουργείται μια κοινωνία όχι μόνο ευχάριστη, αλλά μια κοινωνία με ελπίδα. Μια κοινωνία με πίστη, μια κοινωνία με αγάπη, μια κοινωνία που αναπτύσσεται στη ζωή πάντα η θέληση και η ελπίδα να αγωνιζόμαστε για να είμαστε μέτοχοι της Βασιλείας των Ουνών. Έτσι κερδίζουμε τη Βασιλεία των Ουνών. Δεν την κερδίζουμε να πω ότι εγώ είμαι ένας καλός χριστιανός, αλλά αυτό θα το αποδείξω στη ζωή μου. Να το βιώσω, να το μοιράσω, να το αισθανθώ μέσα στην κοινωνία. Έτσι. Βλέπετε ότι αυτό είναι το μυστήριο της ευχαριστίας, γιατί δεν είναι μόνο τυπικά να κοινωνήσω, αλλά είναι κάτι άλλο και πιο σημαντικότερο. Αρχίζει προς τα έξω να αναπτύσσεται αυτό. Και να αναπτύσσεται ο άνθρωπος, να γίνει το πιο κοινωνικός άνθρωπος μέσα στην κοινωνία. Γιατί μέσα του έχει κάτι που είναι πολύ σημαντικότερο. Ένα θησαυρό. Γιατί έχει το σώμα του, του Χριστού. Που αυτό το κάνει να αναπτύσσει το Χριστό στη ζωή του και μέσα στους συνανθρώπους του. Λοιπόν, θα έλεγα ότι αυτό το θέμα θέλει πάρα πολύ συζήτηση. Εγώ τώρα το έκανα σαν αρχή. Αλλά στην πορεία θα δούμε πολλές πτυχές αυτού του μυστήριου. Δηλαδή, τι βοηθήματα μας δίνει. Ποια είναι η πραγματική προετοιμασία. Η σπουδαιότητα, ας πούμε, το να βιώνουμε αυτό το μυστήριο και ότι από αυτό το μυστήριο μας αλλάζει πολλά πράγματα. Μας βγάζει δηλαδή και από τα τυπικά, μας βγάζει και από διάφορες διαστρεβλώσεις που έχουμε δεχτεί μέσα μας και αυτό μας ανοίγει, ας το πω, την καρδιά και να εκφραζόμεθα και μέσα μας να αναζητούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και θα έλεγε κανείς, μας αλλάζει να μπορέσουμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Και πιο σημαντικό βέβαια, για την προσωπική μας ζωή που μπορούμε πιο εύκολα να την αντιμετωπίσουμε. Είτε αυτά λέγονται πάθη, είτε λέγονται αδυναμίες, είτε ακόμα και οι αμαρτίες, είτε μικρές μεγάλες, που τότε ο άνθρωπος αρχίζει και το αντιμετωπίζει με περισσότερο επίγνωση. Και μέσα του αναπτύσσεται η ανάγκη να συμμετέχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Λοιπόν, για σήμερα θα έλεγα ότι αυτό ήθελα να το αναπτύξω για να σας δώσω περισσότερες έτσι, πώς σας το πω, να έχουμε περισσότερη δυνατότητα να το αναπτύξουμε και τη άλλη φορά. Πατέρα Παναγιώτη, πρέπει να έχω τη γνώμη, πρέπει να, επειδή έχουμε άγνοια, να αναπτύξουμε και τις διάφορες φάσεις της Θείας Λειτουργίας. Δηλαδή, σε καθορισμένες στιγμές, τι γίνεται, τι συντελείται, πώς γίνεται, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε εμείς σαν χριστιανοί. Γιατί παρατηρείτε, ας πούμε, παράδειγμα, τα στάει το σώτα, να λέγονται να ο κόσμος γυρνάει από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, αν μάθει όμως το τι συντελείται εκείνη τη στιγμή, θα κάθεται κάθε ευλάβεια. Ένα άλλο που ήθελα να πω, βέβαια αυτό είναι συνεχεία μπορεί να γίνει, είναι με πολλά μαθήματα πρέπει να γίνουν. Ένα άλλο που θα ήθελα να πω, διάβασα μια πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη για τις μυστικές ευχές. Και εκεί, για αυτό που είπατε κι εσείς, αναφέρει ότι την ώρα που συντελείται η μετουσίωση και η ιερέας λέει να είναι μέσα στο ιερό, δηλαδή θέλει να δώσει μια έμφαση, δεν είναι άξιος να βλέπει τη μετουσίωση αυτή. Έτσι, αυτό είπαμε ότι παλιότερα ναι. Η Αγία Τράπεζα ήταν καλυμμένη. Δηλαδή, που ανοίγουν τώρα από την αρχή, ανοίγουν τα βημόθερα και τα κρατάνε μέχρι το τέλος ανοιχτά. Δεν είναι θέαμα, είναι μυστήριο. Σκεφτείτε το μυστήριο. Δεν ξέρω αν είπα κάτι ανακριβές. Όχι, αυτό είναι μέσα από το τυπικό και το αυτά παραλάβαμε, αυτά διαβάζουμε. Είπαμε αυτά ότι
λέγεται κακώς γίνονται αυτά, γιατί ας πούμε την ώρα που εισέρχονται τα τίμια δώρα και αρχίζει να ανέμει από τις θείες, η ωραία πύλη δεν ανοίγει. Θα ανοίξει την ώρα που θα κοινωνήσουμε τον κόσμο. Όταν έχει τελειώσει πλέον. Ναι, ναι. Ακριβώς. Είναι η πιο ιερά στιγμή που γίνεται η ανέμαχος της. Είναι προς το θεατή να γίνονται πολλά πράγματα. Όχι, και δεν πρέπει να γίνονται έτσι. Πολλές φορές μπορεί να τα δικαιολογούν κάποιοι να τα βλέπει ο κόσμος. Αυτό είναι λαθασμένη αντίληψη. Θα το πω έτσι. Δεν το κάνω σκόπιμα, αλλά είναι μια λαθασμένη αντίληψη ότι. Αλλά δεν είναι θέμα αυτό. Είναι. Πώς θα το πω. Δεν το κάνουμε για να δείξουμε τι ωραία γίνεται. Όχι. Και... Πάτε τι εκκλησίες τώρα που γίνονται με τέμπλο μέχρι τη μέση. Αυτό είναι ένας νεοτερισμός για να μιμηθούν τους παπικούς. Δηλαδή θα φαίνονται όλα. Ενώ απαγορεύονται πολλά πράγματα. Τι, η Θεσσαλονίκη έχει τουλάχιστον 4-5 εκκλησίες. Και ένα άλλο ωραίοτατες με τέμπλο μισό. Στο 1,20, στο 1,30. Καλά, αυτά είναι καθαρά νεοτεριστικά. Ισοπαίδωση για να μην υπάρχει τίποτε ουσία, τίποτε ιερό για να μη σκέφτεσαι μετά τι θα πει όλοι οι χριστιανοί. Πάντως υπάρχει πολύ διχογνωμία όσον αφορά σε αυτά τα τυπικά. Στο κέντρο στο θέμα της Θείας Ευχαριστίας. Ναι. Σίγουρα υπάρχει διχογνωμία και αυτό το αντιλαμβανόμεθα πολύ και εγώ το αντιλαμβάνομαι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι κάτι το οποίο, με αυτό θα έλεγε για κανείς ότι το πολεμάει πάρα πολύ ο διάβολος αυτό. Ναι, ναι. Το πολεμάει πάρα πολύ ο διάβολος. Έτσι. Και πολλές φορές, ας πούμε, ασυναίσθητα και εμείς οι ερωμένοι, το μεταφέρουμε με ένα τέτοιο στρεβλό τρόπο. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι να βγαίνει ο ιερέας και να λέει, ας πούμε, Κυριακή, και λέει, ας πούμε, οι μεγάλοι δεν μπορούν να κοινωνήσουν. Εκεί τη στιγμή αρνείται αυτό που κάνει. Ναι. Αλλά θα μου πεις, ας πούμε, έχω κατηχήσει τον κόσμο. Δηλαδή, γιατί τα μικρά παιδιά είναι κατηχημένα. Όχι, δεν είναι κατηχημένα. Αλλά ασυναίσθητα λέμε ότι τα παιδιά είναι αγνά. Αλλά έχω κατηχηθεί εγώ μεγάλος. Έχω προετοιμάσει κάποιον να καταλάβει ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν είναι μόνο για τα μικρά παιδιά, αλλά είναι και για τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Άρα για το να λέω και πέρα στην ώρα πήγα ότι κοίταξε, αυτή τη μέρα δεν μπορεί να κοινωνήσει τι είναι Κυριακή ή οτιδήποτε άλλη μέρα, δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς. Σημαίνει ότι αρνούμε αυτό που κάνω. Δηλαδή, γιατί το έχω κάνει εγώ, δηλαδή, γιατί έχω κάνει το μυστήριο της Ευχαριστίας. Ναι. Όχι, δεν λέω ότι. Εντάξει, κατά κανόνα δηλαδή, τα παιδιά από 7-8 χρόνια αρχίζουν να έχουν μια επικοινωνία πνευματική. Αλλά θέλω να σου πω ότι όλα δίνονται στην κατήχηση. Κατήχηση. Δηλαδή, δεν αρκεί να λέω τυπικά αυτό δεν επιτρέπεται και αυτό επιτρέπεται. Γιατί είναι το πιο εύκολο πράγμα. Θα έλεγα είναι μια εύκολη ερμηνεία και των ιερών κανόνων. Ακριβώς. Γιατί θέλει δουλειά όλο αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά αυτό με απασχολεί πάρα πολύ γιατί τελευταία αρχίζω και τα διαβάζω όλα αυτά τα θέματα και βλέπω ότι κάτι έχει διαστραφωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι. Και αρχίζουμε και βλέπουμε τα πράγματα τυπικά. Δηλαδή, έρχεται ο άλλος να αξιωμολογηθεί και μου λέει: Κοίταξε, ήρθα να κοινωνήσω γι' αυτό, ήρθα να αξιωμολογηθώ. Εντάξει, περιμένετε να σου δώσω ένα χαρτάκι και πάρε την άδεια. Δηλαδή, γιατί το κάνει αυτό, γιατί το έμαθε τυπικά πια. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Δεν φταίει ο άνθρωπος γιατί το κάνει έτσι. Αλλά το έμαθε τυπικά. Γιατί πιστεύει ότι τυπικά θα κοινωνήσω γιατί έτσι κάνω το χρέος μου. Δεν είναι χρέος. Υποχρέωση. Το κάνουμε από υποχρέωση. Γιατί μας το προσφέρει, είναι ένα δώρο, πώς να το πω. Γι' αυτό που μας προσφέρει το δώρο, δεν το κάνω από υποχρέωση. Λέει, πάρτε το, σας το δίνω. Άρα και εγώ, πώς θα πάω να πάρω το δώρο, γιατί είναι κάτι που με έχει εκτιμήσει ο ίδιος ο Χριστός. Με εκτιμάει και τη στιγμή, έτσι. Άρα και τι κάνω εγώ, τι προετοιμασία κάνω εγώ για να εκτιμήσω αυτό το δώρο, είναι να του δείξω ότι εγώ την καρδιά μου, ότι ξέρετε, έχω και εγώ την ανάγκη να σε αισθανθώ στη ζωή μου. Αυτό. Αλλά αυτό θέλει μια κατήχηση, ας το πω, θα έλεγε κανείς, μια κατήχηση που να είναι κατήχηση καρδιάς, δηλαδή να αγγίζει την καρδιά του ανθρώπου. Όχι να πιάσουμε κάποιον να το πούμε, κοίταξε, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, αλλά να τον αγγίξει την καρδιά. Έτσι, αυτό. Το οποίο βέβαια και αυτό μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε και όλες τις δυσκολίες. Πολλοί από εμάς βρισκόμαστε στην εκκλησία. Και
θυσία, γιατί πρέπει αφού συγκριθεί να πάμε τη θυσία. Να ξεχάσω την πρώτη εβδομάδα, τι 6 μέρε, α πούμε, ότι δεν υπάρχει καθόλου και την Κυριακή θυμόμαστε. Α, πρέπει να πάμε τη θυσία, το ξέρω στην Κυριακή. Δηλαδή θέλει πολύ προεργασία, γι' αυτό δεν υπάρχει. Ναι, είναι η κατήχηση. Είναι το, εγώ ας πούμε, αισθάνομαι πολλές φορές ενοχές μέσα μου, γιατί αυτό το θέμα είναι κάτι το οποίο είναι το ουσιώδης και ουσιώδη, πώς θα πω, είναι κάτι ουσιώδη. Γιατί είναι ουσιώδη? Γιατί είναι όλο το νόημα, εάν έρχομαι στην εκκλησία και λέω ότι ελπίζω ότι θα σωθώ, αλλά εδώ πέρα δεν είναι να ελπίζεις, να θέλεις, έτσι. Ελπίζω ο άρρωστος ότι θα γίνει καλά. Ελπίζω ο ετοιμοθάνατος ότι δεν θα πεθάνει. Αλλά εδώ πέρα, μην λειτουργήσουμε έτσι και να λέμε ότι τώρα ελπίζω ότι δεν θα πεθάνω, αλλά πεθαίνω. Ελπίζω ότι θα γίνω καλά και η αρρώστια μου οδηγεί στο θάνατο. Αλλά εδώ είναι κάτι το οποίο μου λέει ο Χριστός, στο δίνω δώρο, έλα. Αυτό. Έλα αυτό, ακριβώς. Αν το αρχίσω και το δουλέψω σωστά, αλλάζουν πολλά πράγματα. Αλλά απλώς είπαμε θέλει κατήχηση. Ναι, δηλαδή θα πάω εκεί πέρα, ξέρεις. Ελπίζω ότι. Ελπίζω να σωθώ. Έλα όμως εκεί μου λέει πάρτο. Εδώ είναι η ουράνια βασιλεία. Α πούμε. Και δεν μπορεί να σου πει γιατί. Υπόθεση ψέματα ότι από εδώ φαίνεται. Εδώ κανονικά σου πει, χωρίς να το πάρω κανένα, θα ήταν τώρα να σφίζει η αίθουσα. Από εδώ ξέρει. Υπάρχει ένα ιερέα που εδώ θα σου πει τζάμπα γνώση. Τζάμπα γνώση. Ναι, ναι. Εισαγωγικά. Θα πρέπει να είμαστε με λίγο. Εγώ τηλέφωνο να φύγουμε να πάμε. Όχι, είναι. Θέλω να σου πω ότι. Εντάξει, βέβαια. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανένα, αλλά, και όλα αυτά είναι και είπαμε προσφορά και δωρεά. Με έλεγε ένας, ας πούμε, εχθές επικοινωνήσαμε ένα από τη Γερμανία παιδί, 24-25 χρονών μου λέει, γιατί δεν κάνεις ομιλίες αυτό, λέω, όχι, λέω, γιατί να τις κάνω ομιλίες, λέω, όποιος ζητάει το λέω, όπως εσύ μου ζητάς, όποιος θα μου το ζητήσει θα το κάνω. Δεν έχει νόημα εγώ με το ζόρι να μαζέψω κάποιον και του πω, ελάτε εδώ να σας πω το 5 πράγματα, έτσι. Όποιος θέλει. Ήστερα με την παρόθεση από έναν ιερέα που φοράει το ράσο, άνθρωπο που φοράει το ράσο. Θέλω την παρόθεση, γιατί κάτι μην περιμένουμε και από μόνοι μας δύσκολα. Ναι, ό,τι είπα έτσι, ναι, σίγουρα, αυτό είπαμε γιατί θα έλεγα, ας πούμε, ότι βέβαια και ο ιερέας πώς το νιώθει αυτό. Όταν το νιώθει και είναι πραγματικά κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Όταν εγώ αυτή τη στιγμή λειτουργώ και λέω, κοίταξε τώρα τι κάνω. Μέσα μου λέω, ας πούμε, το πιο σημαντικό πράγμα και δεν το δίνουν πολύ σημασία. Εδώ γίνεται το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας και κάπου το βλέπουμε τυπικά. Πολλές φορές εγώ αισθάνομαι ότι είμαι ένας θεατής. Αν συνειδητοποιήσω ότι αυτό που βλέπω είναι ότι εκεί τη στιγμή επιτελείται έργο σωτηρίας και εγώ είμαι θεατής, είναι σαν να λέω, περιφρονώ αυτό που με προσφέρει ο Θεός. Λοιπόν, και αυτό γίνεται ασυναίσθητα που λέμε. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Αλλά αν θα το συνειδητοποιήσουμε, σίγουρα εκεί τη στιγμή θα το νιώσουμε. Όπως και ο ληστής εκεί τη στιγμή συνειδητοποίησε ποιον έχει δίπλα του. Και γι' αυτό τον είπε. Γι' αυτό είπε αυτό που είπε στον Χριστό. Του λέει, νύστητη μου Κύριε, όταν έρθεις στην τη βασιλεία σου. Είναι μεγάλη κουβέντα εκεί τη στιγμή. Γιατί αυτό ήταν που είπε ο Χριστός σήμερα με το μου. Σε αναγνωρίζω ότι εσύ είσαι ο Σωτήρας. Είναι ο πιο ισχυρότερος λόγος που βγαίνει από έναν άνθρωπο που αυτό μπορεί να το κάνουμε όλοι μας. Εσύ είσαι ο Σωτήρας. Αυτό που είσαι, εδώ στο Σταυρό που είσαι, που ανέβηκες, τον βλέπεις σαν Σωτήρα. Οι άνθρωποι από κάτω τον βλέπουν ως θνητό και περιμένουν να πεθάνει. Και να πεθάνε και να τελειώσουμε, σαν αυτό έλεγαν οι άλλοι από κάτω. Να τελειώσουμε για να ξεπερδεύουμε. Όμως ο ληστής είπε το αντίθετο. Ότι από εδώ και πέρα αρχινάει η σωτηρία του ανθρώπου. Και η σωτηρία του ανθρώπου ξεκινάει μέσα από το μυστήριο. Έτσι. Όπως το σταυρό που είπε στο ληστή, έτσι ξεκινάει και η σωτηρία από το μυστήριο της Ευχαριστίας. Ελπίζω θα το αναπτύξουν πια. Όχι, είναι αυτό. Από εδώ ξεκινάει. Πώς το πω, είναι ένα ξεκίνημα. Δεν υπάρχει. Θα το φτάσω εκεί ή δεν θα το φτάσω. Είναι ένα ξεκίνημα. Γι' αυτό που είπε ο Γιάννης, δεν είναι με το ζόρι να έρθει, και ούτε τον πολλό του έρθει. Δηλαδή, όχι, εντάξει, όχι, μακάρι η αίθουσα να μην μας χωράει.
Απλά δείχνει κάτι. Δεν το εκπροείπω. Σήμερα είμαστε καλά. Άλλες φορές είμαστε 10 άτομα. Θέλω να σου πω ότι με τον Ζόρι η σωτηρία δεν μπορεί. Όχι, θέλει. Κανένα φορά όμως και δυο λόγους δεν γίνεται. Απλώς σαν άνθρωποι εμείς στεναχωριόμαστε για να δείτε. Μας έχει φορτώσει πολύ το κεφάλι μας και θέλουμε για δύο φορές σκούτιγμα. Άμα μας σκουτίξουμε και λίγο, θα ξυπνάμε και αμάλα. Εκεί πρέπει προσωπικά στον καθένα να επέμβει ο αρμόδιος για να λυθούν τα... Θέλουμε και έντερο. Τι να κάνω όμως, έτσι να πάω, δεν μπορούμε, έτσι. Ωραία. Ότι λοιπόν, πρώτα θέλεις αυτό θα το αναπτύξουμε και την άλλη φορά, πιο έτσι εκτενέστρα. Μπαρά. Μεγάνε βραντό, εμείς κινδύνεις σε υπέρπαχο, ηγουμένοι απροφόρετα επιτροπούμε. Πως του λιέου καθήλε στην έφαση έδωσα δύο τα ρήνα στον έστω ούτως Άγιε μεγάλο μάρτης Δημήτριε Χριστόν τον Θεόν ηγέτευε με, χωρίσαστε ημίν το μέγα έλεο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νύν και Υιστά και Ρεσόν και Ρεσόν και Ρεσόν Πατρά και Ρεσόν.